Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Θανάση Αυγερινό για να δούμε τι δηλώσει. Λαυρόφ Θανάση βάλει και πάλι εναντίον του Ουκρανού Προέδρου. Καλό μεσημέρι από τη Μόσχα που στράφηκε και κατά των χωρών τη Δύση για τα συνεχιζόμενα ουκρανικά χτυπήματα στην πόλη του Ντονιέτσκ. Ο Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών είπε ότι τα δυτικά όπλα χρησιμοποιούνται από το καθεστώ του Κιέβου, όπω είπε, ω μέσα εκφοβισμού του αμάχου πληθυσμού τη Ουκρανία και πρωτίστω των κατοίκων του Ντόνμπα. Ο Σεργέη Λαυρόφ είπε ότι η Δύση πρέπει να συνειδητοποιήσει την ευθύνη τη για την κρατική τρομοκρατία, όπω είπε, επιλέξει του Ζελένσκι και τη ομάδα του, που προκαλεί θάνατο αμάχων. Η αναφορά γίνεται με τελευταία αφορμή του τρει συνολικά νεκρού στο κέντρο του Ντονιέτσκ από χτυπήματα με τις νατοικές οβίδες των 155 mm που έχει παραλάβει το Κίεβο μεταξύ των νεκρών και ένα δεκάχρονο κορίτσι το οποίο όπως είπαν στους δημοσιογράφους η μητέρα και ο παππούς της διαμελήστηκε. Για όσου δεν το έχουν καταλάβει, οι κάτοικοι του Ντονιέτσκ εξηγούν ότι δεν υπάρχουν στην πόλη μάχε ή στρατιωτικοί στόχοι. Η πόλη ελέγχεται πλήρω από το 2014 από του ρωσόφωνου. Οι μάχε γίνονται στα βορειοδυτικά τη επαρχία του Ντονιέτσκ, μακριά από την πόλη. Και καταγγέλλεται ω παραπλανητική η προσπάθεια του Κιέβου να δημιουργήσει την εντύπωση ότι γίνονται κάποιε μάχε στην πρωτεύουσα. Στον Τονιέσκ το ίδιο. Ο Σεργέη Λαυρόφ είπε επίση ότι ψεύδεται το Κίεβο όταν υπονοεί ή λέει ότι ο Ρωσικό στρατό χτυπά το δικό του έδαφο, το ρωσικό έδαφο, τι συνοριακέ δηλαδή πόλει του Μπέλγαροκ και του Κούρσκ. Καθώ είπε τα στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα και οι τοπικέ αρχέ, δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα πάντω πριν λίγο ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε δύο Αμερικανικού πολλαπλού εκτοξευτήρε τύπου Χίμαρ, είναι το πιο απειλητικό όπλο που έχει φτάσει στην περιοχή. Ο Λαυρόφ μεταξύ άλλων είπε ότι είναι διπλωματικά ανήθικη ναι. η επιλογή του Γάλλου Πρόεδρου Μακρόν να δημοσιοποιήσει το διάλογο του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και πριν λίγο ο κύριος Μεντιέντεφ χαρακτήρισε παράλογη την ιδέα ότι μια χώρα με τεράστιο πυρηνικό πλουστάσιο μπορεί από κάποιον να τιμωρηθεί. Σε ευχαριστώ πολύ.